Αγαπητοί μου, συνεχίζομαι από την επιστολή προς Ρωμαίους του Αποστόλου Παύλου. Είμεθα εις το προήμιον την επιγραφή, όπως είπαμε την περασμένη φορά, της επιστολής και ο Παύλος βέβαια είπε τα κατ' αυτόν, όπως θα ενθυμίστε, είπε ο ίδιος, όπως σημειώνεται σε κάθε αρχαία επιστολή της εποχής εκείνης, Παύλος, δούλος Ιησού Χριστού, κλητός Απόστολος, αφορισμένος, ξεχωρισμένος εις Ευαγγέλιον Θεού. Αυτό, και συνεχίζει βέβαια αυτή, θα λέγαμε, η επιστολική επιγραφή, είναι το δεύτερο τώρα χωρίο, το οποίο με τη βοήθεια του Θεού θα αναλύσουμε. Ο προεπιγγείλατο δια των προφητών αυτού εν γραφές Αγίες. Και το Ευαγγέλιο λέγει προανυγγέλθη υπό των προφητών, των οποίων οι προφητείες είναι καταχωρημένες στην Αγία Γραφή, δηλαδή εις την Παλαιά Διαθήκη. Ο προεπιγγείλατο, που έχει προϋποσχεθεί ο Θεός δια των προφητών αυτού εν τες γραφές, τες Αγίες Γραφές. Θα πει ο Ιερός Χρυσόστομος, δείκνυση το Ευαγγέλιον πρεσβύτερων Ελλήνων ον και εν τις προφήτες προδιαγραφόμενων. Δηλαδή εδώ θα δείξει ο Παύλος ότι το Ευαγγέλιο προηγείται, είναι πρεσβύτερον, παλιότερο από την παραγωγή των Ελλήνων, εννοείται την φιλολογική παραγωγή των Ελλήνων, και ότι ή το προδιαγραφόμενο το Ευαγγέλιο εις τους προφήτες. Γι' αυτό γράφουν οι πρώτοι απολογητές του χριστιανισμού. Ξέρετε, τον πρώτο καιρό έχουμε μία ομάδα ανθρώπων που ονομάστηκαν απολογητές του χριστιανισμού, όπως επί παραδείγματι είναι ο Ιουστίνος, ο φιλόσοφος, και άλλοι, ότι οι Έλληνες φιλόσοφοι, μάλιστα ο Πλάτων, ότι κατέκλεψαν την Παλαιά Διαθήκη και τους προφήτες. Βέβαια, πάρα πολλά θα μπορούσε κανείς να πει για τους πρώτους αυτούς απολογητάς, εννοείται ευρισκόμενος έξω από το χώρο της Εκκλησίας, αλλά είναι αλήθεια ότι οι Έλληνες φιλόσοφοι πήραν πολλά, μη σας κάνει εντύπωση αυτό, από την Παλαιά Διαθήκη, όταν οι ίδιοι οι απολογητές εμφανίζουν ακόμη και τα σημεία τα οποία επήραν, έκλεψαν από την Παλαιά Διαθήκη και τα παρουσίασαν σαν δική τους φιλοσοφία. Όταν λέγει ο Παύλος δια των προφητών αυτού, είδατε, δια των προφητών αυτού εν γραφές Αγίες που διαβάζουμε σε αυτό το δεύτερο χωρίο, θέλει να δείξει τη στενή σχέση του Θεού και των προφητών. Και συνεπώς, ό,τι οι προφήτες ελάλησαν, είπαν, ο Θεός το ελάλησε. Άρα, ό,τι υπόθηκε από την Παλαιά Διαθήκη είναι θεόπνευστον. Και όταν λέγει ο Παύλος «εν γραφές Αγίες», είδατε, βάζει το Αγίες, αυτό το επίθετον. Εννοεί ότι οι γραφές έχουν τη σφραγίδα του Θεού, έχουν την θεοπνευστία. Πάλι, άλλη μια φορά, εγώ θα απολογηθώ υπέρ της Παλαιάς Διαθήκης, της τόσο περιφρονημένης,
κακός κάκιστα, είδατε πως αποκαλείται Αγία Γραφή. Συνεπώς είναι θεόπνευστος, εγγραφές Αγίες. Ξαναλέγω, ο Παύλος ομιλεί για την Παλαιά Διαθήκη. Και όπως, αγαπητοί μου, λέγει ο Ζυγαβηνός, εγγραφές παρίστησιν, ότι ου μόνον έλεγον, αλλά και έγραφον οι προφήτες. Όχι μόνο λέγαν, αλλά και γράφαν. Το δε εν Αγίες, ότι και η Παλαιά πάντοτε Αγία και Θεία, και ότι των Ελλήνων ουχ Άγιε. Ότι πάντοτε η Παλαιά Διαθήκη ήταν Θεία, Θεόπνευστος, και Αγία, πάντοτε. Βέβαια, εσείς που με ακούτε τόσα χρόνια και επανέρχομαι εις αυτή τη θέση, πιστεύω ότι δεν έχετε πλέον καμία αντίρρηση και ότι είναι κάτι που θα το δεχόσαστε απολύτως, και ότι η Αγία Γραφή ή Εάγιε Γραφέ είναι, λέγει, Άγιες μεν, αλλά όχι όμως τα προϊόντα, η παραγωγή των Ελλήνων. Τι παρήγαγαν οι Έλληνες? Οι Έλληνες παρήγαγαν την φιλοσοφία κυρίως, ποίηση, πεζών λόγων, ό,τι είναι. Εκεί βέβαια οι γραφές των Ελλήνων δεν είναι Άγιες. Άλλο συνεπώς πράγμα είναι η Αγία Γραφή και άλλο πράγμα είναι η παραγωγή των φιλοσόφων και των γενικών συγγραφέων των Ελλήνων. Άλλο πράγμα είναι ο Πλάτων, φυσικά, άλλο η Αγία Γραφή. Το πρώτο, η Αγία Γραφή έρχεται από το Θεό, είναι αποκάλυψη Θεού, ενώ τα έργα των φιλοσόφων και των ιστορικών δεν είναι παρά προϊόντα της διανοίας των ανθρώπων. Έχουμε βέβαια και ιστορικά βιβλία στην Αγία Γραφή, στην Παλαιά πάντα Διαθήκη, γιατί και στην Καινή έχουμε, όπως είναι η Πράξεις, είναι ιστορικό βιβλίο. Έχουμε πολλά βιβλία ιστορικά. Μπορεί να πει κανένας ότι η Πεντάτευχος ουσιαστικά είναι πέντε ιστορικά βιβλία, όπως είναι παρακάτω τα Βασιλειών και ό,τι άλλο. Ακόμη και μέσα εις τους προφήτες έχουμε ιστορικά στοιχεία, όπως στον προφήτη Ισαΐα έχουμε ιστορικά σημεία για τον βασιλέα Εζεκία, επί παραδείγματι, όταν οι Βαβυλώνιοι αντιπρόσωποι έρχονται στα Ιεροσόλυμα και ο Εζεκίας του δείχνει όλους τους θησαυρούς του και τον επιπλήττει ο προφήτης Ισαΐας και ούτω καθεξής. Δηλαδή το ιστορικό στοιχείο αφθονεί κυριολεκτικώς μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Πάντως η Αγία Γραφή είναι θεόπνευστη, διότι μαζί με την ιστορία συμπλέκει πολλά πράγματα τα οποία δεν θα μπορούσε να γράψει ένας Έλληνας ιστορικός. Αλλά η ελληνική παραγωγή είναι απλώς προϊόν της φυσικής διανοίας. Όταν ο Παύλος γράφει έτσι, δείχνει αυτόν τον στενότατο σύνδεσμο της Καινής Διαθήκης με την Παλαιά Διαθήκη. Βεβαίως γέμουν οι επιστολές του Παύλου σημεία της Παλαιάς Διαθήκης. Γέμουν, είναι γεμάτα. Όπως βέβαια και τα Ευαγγέλια γέμουν θέσεων της Παλαιάς Διαθήκης. Και ότι ένας επιχειρούμενος συνεπώς διαχωρισμός μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης θα καταξέσκιζε και τις δύο Διαθήκες, και την Παλαιά και την Καινή. Αφού είναι, για ποιο λόγο, αφού είναι κοινός ο Θεός και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Δεν έχουμε διαφορετικό Θεό, αγαπητοί μου, στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι κοινός ο Θεός. Είναι μεγάλο Θεός, και οι αιρετικοί μόνο μίλησαν και είπαν, και μέχρι σήμερα και σύγχρονοι το λένε αυτό, ότι η Παλαιά Διαθήκη παρουσιάζει έναν κακόν Θεόν, ενώ η Καινή έναν αγαθόν Θεόν. Εκεί ο Άγιος του Ισραήλ, ο Γιαχβέ, ο Κύριος, δεν είναι παρά ο Θεός Λόγος. Ο Θεός Λόγος, ο οποίος ανθρώπισε, είναι το ίδιο πρόσωπο,
το ίδιο πρόσωπο. Η συμπεριφορά του είναι διαφορετική, διότι όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, ότι η Παλαιά Διαθήκη έγινε παιδαγωγός εις Χριστόν. Αλλιώς θα μιλήσει ένας πατέρας στο παιδί του, όταν είναι μικρό, είναι λέμαργο, είναι απρόσεκτο, του τραβάει και το αυτί. Και εδώ βεβαίως θα μιλήσει σε έναν επισκέπτη που δέχεται ο πατέρας στο σπίτι του. Αλλά είναι το ίδιο πρόσωπο. Και προχωρούμε εις τον τρίτον στίχο. Περί του Υιού αυτού, του γενωμένου εξ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα. Τι γράφουν οι Άγιες Γραφές? Περί του Υιού αυτού, του γενωμένου που έγινε, είναι μεν ανία που το γίγνουμε, θα το πούμε όμως που γεννήθηκε, εξ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα. Και τι προεπιγγείλατο δια των προφητών ο Θεός Πατήρ, περί του Υιού αυτού. Πράγματι όλοι οι προφήτες μιλούν για τον Υιόν του Θεού, των Θεών Λόγων. Αναφέρονται βέβαια σκιωδώς, όχι πάντοτε, πολλές φορές φανερότατα, τόσο περί του Τριαδικού της Θεότητος, όσο και δια τον έναν της Τριάδος, δηλαδή δια των Θεών Λόγων. Αξιοπρόσεκτον ότι δεν είπε περί Υιού αυτού ανάρθρος, αλλά ενάρθρος, περί του Υιού αυτού. Είναι συγκεκριμένο πρόσωπο και είναι ένα πρόσωπο, ο Υιός του Θεού. Όλοι βέβαια λεγόμεθα παιδιά του Θεού, όπως και ο Ισραήλ ολόκληρος λέγεται Υιός πρωτότοκος, αλλά είναι εικόνα του πρωτοτόκου Υιού, του καταφύσιν Υιού. Όταν λέγει επί παραδείγματι στην Παλαιά Διαθήκη «εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιόν μου», που το αναφέρει αυτό ο Ματθαίος, αυτό βέβαια σε ένα πρώτο πλάνο, σε μια πρώτη ερμηνεία, είναι ο λαός του Θεού που τον καλεί, τον οποίον αποκαλεί και πρωτότοκον, πρωτότοκον επειδή είναι ο πρώτος λαός που πιστεύει στον αληθινό Θεό, τον καλεί από την Αίγυπτο, τον ανακαλεί από την Αίγυπτο. Αυτό όμως είναι τυπολογικό, διότι αναφέρεται εις τον κατ' ουσίαν Υιόν του, ο οποίος είναι και πρωτότοκος και ως προς τη θεότητα, αλλά και ως προς την ανθρωπότητα. Είναι ο μοναδικός Υιός του Θεού και ο μοναδικός Υιός της Παρθένου. Ως Θεός είναι αμήτωρ, χωρίς μητέρα. Ως άνθρωπος είναι απάτωρ, χωρίς πατέρα. Κατά την τάξη Μελχισεδέκ, που εκεί αποσιωπώνται σκοπίμως, λέει ο Απόστολος Παύλος, οι γονείς του Μελχισεδέκ, γιατί και ο Μελχισεδέκ στάθηκε τύπος του Υιού του Θεού, ως Θεού και ως ανθρώπου, δηλαδή που θα ενυνθρώπιζε. Ουκ είπε, λέγει ο Μέγας Φώτιος, περί Υιού αυτού, αλλά του Υιού αυτού τον φύση. Και ένα και κυρίως Υιόν δηλώνουν, δηλώνοντας ότι είναι ένας και κυρίως Υιός. Ξέρετε ότι τώρα θα βρούμε στην επιστολή τώρα του Παύλου πλουσίαν θεολογίαν, πλουσίαν. Και ενώ είναι ο φύση Υιός και συνεπώς Θεός, ταυτόχρονα γενωμένου, όπως γράφει τώρα ο Παύλος, εξ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα. Είναι λοιπόν και Υιός του Θεού και Υιός ανθρώπου. Είναι εβραϊσμός αυτό που λέμε Υιός ανθρώπου, θα πει άνθρωπος. Όπως έχουμε και την άλλη έκφραση, εβραϊσμός είναι ο πόλος, το πουλαράκι. Ο πόλος είναι Υιός υποζυγίου, επειδή είναι υποζύγια,
Είναι δηλαδή ζώα που τα φορτώνουμε. Μπαίνουν κάτω από ζυγόν και τα φορτώνουμε. Υιός υποζυγίου. Είναι το πουλαράκι. Είδατε, υιός. Το παιδάκι, θα λέγαμε, του όνου, του αλόγου και ό,τι είναι. Είναι έκφραση σε αυτό, εβραϊκή έκφραση, και ο άνθρωπος λέγεται υιός ανθρώπου. Πάμπολες φορές βρίσκομαι ο Θεός να ομιλεί στους προφήτες με την έκφραση «Ιε ανθρώπου, Φερυπίν, τι βλέπεις, τι ακούς, τι θα κάνεις, αυτό θα κάνεις». Ιε ανθρώπου, δηλαδή άνθρωπε. Είναι χαρακτηριστικό και υπάρχει ολόκληρη θεολογία πάνω σε αυτό, ότι ο Ιησούς Χριστός ο ίδιος έλεγε δια τον εαυτόν του ότι είναι ο Υιός του ανθρώπου. Ιούδα λέει φίλε, φιλήματι παραδίδος των Υιών του ανθρώπου και ούτω καθεξής. Ή ο Υιός του ανθρώπου πηγαίνετε κατά το γεγραμμένο και ούτω καθεξής. Έτσι αγαπά πάρα πολύ ο Κύριος, πιστεύω, σας είπα, είναι πάρα πολύ μεγάλο το θέμα αυτό, το γιατί εκλέγει το Υιός ανθρώπου ο Ιησούς Χριστός, ότι ήθελε να τονίσει την ανθρωπίνη του φύση. Επειδή αργότερα αιρετικοί θα αμφισβητούσαν την ανθρωπίνη φύση, όπως είναι η δοκίτε, ότι δηλαδή πήρε την ανθρωπίνη φύση κατά δόκισιν, δηλαδή κατά φαντασίαν. Ίσως και γι' αυτό επιμένει ο Κύριος να λέγει τον εαυτό του ότι είναι Υιός ανθρώπου, δηλαδή άνθρωπος, δηλαδή 100% άνθρωπος. Έτσι είναι Υιός του Θεού, είναι Υιός του Δαβίδ. Αλλά τι είναι ο Υιός τότε? Είναι δύο προσώπων Υιός, και του Θεού και του Δαβίδ. Πώς γίνεται αυτό? Είναι το ερώτημα που έθεσε ο ίδιος ο Κύριος εις τους Φαρισαίους, όταν τους είπε, εκείνοι είπαν ποιος είσαι, και εκείνος απήντησε για την προσωπική του ταυτότητα με έναν ψαλμό. Είναι δύο φορές ο Κύριος απαντάει με προφητείες. Η μία είναι η ενάστασή του με την προφητεία του Ιωνά, που δεν ήταν απλώς προφητεία, ήταν ένα γεγονός προφητεία. Και απαντάει τώρα και με τον 101ο ψαλμόν, όταν λέγει «Είπεν ο Κύριος το Κύριο μου». Είπεν ο Κύριος, λέει ο Δαβίδ, εις τον Κύριό μου. Ο Κύριος εις τον Κύριό μου. Κάθου εκ δεξιών μου, έως ανθώ τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου. Έως ότου βάλω τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια σου. Ο Κύριος λοιπόν είπε στους Φαρισαίους, αφού ανέφερε αυτόν τον ψαλμόν, τι ημιν δοκεί περί του Χριστού, τι ιδέα έχετε, τι νομίζετε, τι πρεσβεύετε, τι θεωρείτε περί του Μεσσίου, τι νοσιός εστίν, ποιανού Υιός είναι? Λέγους είναι αυτό του Δαβίδ, ορθώς. Το απαντούν, είναι Υιός του Δαβίδ, ορθώς. Λέγει αυτής, πως ουν Δαβίδ εμπνεύματι Αγίο, Κύριον αυτόν καλή λέγον, είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου, και τα λοιπά. Τότε λέγει, πως αν είναι Υιός του Δαβίδ αποκαλεί αυτόν τον απόγονό του, τον Μεσσία, τον Χριστόν, τον αποκαλεί Κύριον? Ποιος ποτέ πρόγονος απεκάλεσε τον απόγονον Κύριον? Λέγον, είπε ο Κύριος το Κυρίο μου, είπε ο Κύριος εις τον Κύριόν μου. Ιούν Δαβίδ καεί αυτόν Κύριον, πως Υιός αυτού εστί?
εάν τον αποκαλεί τον απογονό του, γιατί έτσι λέτε και ορθά, είναι απόγονος του Δαβίδ. Πώς λοιπόν τώρα ο Δαβίδ τον αποκαλεί Κύριον, εάν είναι παιδί του? Και ουδείς εδύνατο αυτό αποκριθεί με λόγον. Κανείς δεν μπορούσε να το απαντήσει. Ματθαίος 22,42. Τι θέλει με την ερώτηση αυτή ο Κύριος να πει, ξέρετε? Ότι ορθός είναι απόγονος του Δαβίδ, αλλά όχι μόνο του Δαβίδ. Γιατί αυτόν που ο Δαβίδ, όπως λέτε, είναι απόγονός του, και έχουμε μοίρια σημεία ότι είναι απόγονος του Δαβίδ ο Μεσσίας, απόδειξε ότι ο ίδιος ο Ματθαίος καταχωρεί, και ο Λουκάς καταχωρεί και ολόκληρο κατάλογο δια να καταδείξει ότι κατάγεται από τον Δαβίδ ο Χριστός, ο Μεσσίας, και το δείχνει αυτό βάσει των γενεαλογικών καταλόγων. Έπρεπε να αποδειχθεί, γιατί ο Θεός υπεσχέθη εις τον Δαβίδ ότι από αυτόν θα προέρθει ο Μεσσίας. Αλλά ή το επαρκές, αυτό θέλει να ελέγξει ο Κύριος. Εάν λοιπόν είναι απογονός του, γιατί τον αποκαλεί Κύριον? Θα μπορούσαν λοιπόν, αν πίστευαν, να απαντούσαν ως εξής: τον αποκαλεί Κύριον γιατί είναι Υιός του Θεού, ο οποίος γίνεται άνθρωπος και συνεπώς απόγονος του Δαβίδ. Αυτή θα ήταν η απάντηση. Τους την άφησε να την απαντήσουν την ερώτηση στον εαυτό τους, στην ιστορία. Η απάντηση αυτή πρέπει να γίνεται και σε εμάς μέσα στον χρόνο, μέσα στην ιστορία. Δηλαδή ότι ο Ιησούς είναι θεάνθρωπος. Είναι Υιός Θεού, Υιός Δαβίδ. Πιο αναλυτικά γράφει ο Παύλος στην προς Γαλάτας 4,4: «Ότε δε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου», το πλήρωμα, μυστηριώδες αυτό το πλήρωμα, γιατί τότε γεννήθηκε ο Υιός του Θεού ως άνθρωπος και όχι πιο μπροστά ή πιο πίσω. Αυτή η λέξη πλήρωμα σημαίνει συμπλήρωμα, συνεπληρώθη ο χρόνος. Ποιος μπορεί όμως να κατανοήσει αυτό το πλήρωμα του χρόνου? Τίποτα δεν μπορούμε να πούμε, γιατί δεν ξέρουμε σχεδόν τίποτα από ό,τι μπορούσε να υπάρχει μέσα στην σκηνή της ιστορίας. Όταν λοιπόν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού, το δικό του Υιό, τον εξαπέστειλε γενόμενον εκ γυναικός. Το γενόμενον όχι από το γενό, από το γίγνωμε, αλλά είναι εδώ θα λέγαμε ισότιμο, ταυτόσιμο με το γενό. Γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπό νόμον, και μπήκε κάτω από τον νόμο, όπως φερυπίν οκταήμερος περιτομή, 40 ημέρες παρουσίασή του εις τον ναόν κλπ. Ο δε Θεοδόρητος συνοψίζει και λέγει: ως ο οποίος εξ αυτού φύση πρώτων αιώνων γεγεννημένος, εκ φύσεως πρώτων αιώνων, δηλαδή πρώτου χρόνου, δηλαδή πρώτης δημιουργίας, πάντοτε γεννάται ο Υιός έξω από το χώρο, έξω από το χρόνο. Και του Δαβίδ Υιός εχρημάτισε, και εχρημάτισε, έγινε και Υιός του Δαβίδ, ως εξπέρματος Δαβίδ την ανθρωπίαν φύση αναλαβών, και πήρε την ανθρώπινη του φύση από τον Δαβίδ. Η αληθής λοιπόν και τελεία πίστης που εμείς πρέπει να έχουμε είναι η αποδοχή ότι ο Ιησούς είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Αγαπητοί μου, προσέξατε το, διότι δεν μπορείς να εμφανιστείς σαν χριστιανός και δι' ορθόδοξος,
εάν δεν έχεις αυτήν την πίστη ότι είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Γι' αυτό σας είπα τόσα πράγματα. Γι' αυτό και ο Παύλος το σημειώνει στο προήμιον της επιστολής του, για να τονιστεί η θεανθρωπίνη φύση του Χριστού. Και για να το δείτε αυτό, πόσο μεγάλη σημασία και αξία έχει για σήμερα, για αύριο, για μεθαύριο, αρκεί να σας πω ότι αν δεχθώ μόνο τη μία φύση, πια την ανθρωπίνη φύση και όχι τη θεία, τότε αριανίζω. Και η Ευρώπη στη θεολογία της αριανίζει. Διαβάστε αυτό το ωραιότατο βιβλιαράκι, ωραιότατο, «Άνθρωπος και θεάνθρωπος» του μακαριστού πατρός Ιουστίνου Ποποβίτς, να το δείτε αυτό. Αριανίζει. Γι' αυτό και παραπέει η Ευρώπη. Η Ευρώπη ξετίναξε στον αέρα τα θεμελιά της τα θεολογικά. Ναι, αν πάλι πείτε ότι δεν δέχομαι την ανθρωπίνη φύση αλλά μόνο τη θεία, τότε πέφτω στο άλλο άκρο, που είναι, παρακαλώ, η αίρεση του μονοφυσιτισμού. Και ο μονοφυσιτισμός δεν κάνει τίποτα άλλο παρά από τον καιρό που διατυπώθη να υποβόσκει. Από πού, ποιον έχει πρόγονο ο μονοφυσιτισμός? Των δοκιτισμών. Ότι δηλαδή ο Χριστός έπαθε κατά το φαινόμενο, ενώ στην πραγματικότητα είναι τέλειος άνθρωπος και τέλειος Θεός. Έχουμε δε πλήθος σημεία, όχι μόνο στον προφητικό λόγο αλλά και στον ιστορικό λόγο, που εμφανίζεται ο Ιησούς Χριστός ως άνθρωπος. Ο Χριστός έκλαψε, πόνεσε. Ο Χριστός μπήκε σε αγωνία. Μίλησε 100% σαν άνθρωπος. Πατέρα μου, ή δυνατόν, παρελθέτω το ποτήριον τούτο. Πλην, όχι όπως εγώ θέλω, αλλά όπως εσύ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μόνον ο άνθρωπος τροποντινά, δειλιά, προενός μαρτυρίου, είναι ανθρώπινο. Ακριβώς αυτό θέλει να δειχθεί, το ανθρώπινο. Όταν πηγαίνει στον τάφο του Λαζάρου, λέγει, εδάκρισεν ο Ιησούς και ενευρυμίσατο, μάλωσε το πνεύμα του, μάλωσε τον εαυτόν του. Δηλαδή, γιατί κλαις? Αλλά έκλαψε, εδάκρισε. Και έγινε φανερό αυτό. Θεοπνεύστος ευχαριστούμε τους ιερούς ευαγγελιστές που καταγράφουν τα ανθρώπινα στοιχεία. Και είπαν οι Εβραίοι, οι Ιουδαίοι, είδε πως εφίλει αυτόν, κοίταξε πως τον αγαπούσε. Εντούτοις ο μονοφυσιτισμός υπάρχει, και μάλιστα αυτά τα χρόνια που περνάμε, χθες, σήμερα, αύριο, προσπάθεια να κάνουμε ένωση με τους μονοφυσίτες. Πρέπει να έχετε διαβάσει εφημερίδες και τα λοιπά. Αυτός είναι ο μονοφυσιτισμός. Είναι η οχιά που εμφολεύει για να αρνηθεί ο χριστιανισμός, να αρνηθεί την ανθρωπίνη φύση του Χριστού. Η 7η Οικουμενική Σύνοδος, η οποία βεβαίως και εξαιρετικά, εξαιρέτως, μίλησε για την ανθρωπίνη φύση του Χριστού, πώς το μίλησε? Με ό,τι είπε, αλλά και με το θέμα της αναστηλώσεως των εικόνων, γιατί ο Θεός δεν εικονίζεται, μόνο η ανθρωπίνη φύση εικονίζεται. Άρα λοιπόν εικονίζουμε την πραγματική ανθρωπίνη φύση. Είναι η Σύνοδος η κατεξοχήν που υπερασπίστηκε την ανθρωπίνη φύση του Χριστού. Γιατί? Διότι εάν ο Χριστός είναι μόνο Θεός και δεν έγινε άνθρωπος, αριανισμός, ή ο Χριστός είναι μόνον είναι μόνον άνθρωπος και όχι Θεός, ή
το άλλο άκρο. Είναι πρώτη και η εβδόμη Οικουμενική Σύνοδος. Ότι είναι μόνο ο Θεός και όχι άνθρωπος. Άρα λοιπόν δεν προσέλαβε τη φύση τη δική μας. Και το μη προσλαμβανόμενον, είναι και αθεράπευτον. Δηλαδή δεν έχουμε σωτηρία. Πέφτει στο κενό η σωτηρία μας. Είτε δεχθώ τον αριανισμό, είτε δεχθώ τον μονοφυσιτισμό. Ας το προσέξουμε. Είναι επικαιρότατα θέματα αυτά. Μη μου πείτε απλώς για λόγους ιστορικούς, αναφερόμεθα εις το παρελθόν. Απλώς χρησιμοποιούμε τη γραφή για να καταδείξουμε αυτά τα πράγματα, γιατί είναι παρόντα και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για να λεγόμαστε ορθόδοξοι. Όλη δε η περίληψη των όσων είπαμε και των όσων εσύνοδη, μόνον αγαπητοί μου αυτή η πίστη σώζει. Ποια πίστη? Εις το θεανθρώπινον πρόσωπον του Χριστού. Και μόνη αυτή η πίστη είναι και ευάρεστος εις τον Θεόν. Γιατί αλλιώτικα, εάν δεχθώ τη μία ή την άλλη μόνον φύση, τότε είμαι βλάσφημος. Και δεν είναι δυνατόν ποτέ να είμαι ευάρεστος εις τον Θεόν, εάν είμαι βλάσφημος. Διότι βλασφημία είναι όταν πεις ότι δεν είναι Θεός ο Ιησούς, δεν είναι τέλειος άνθρωπος ο Ιησούς. Ή το ένα ή το άλλο. Γι' αυτό γράφει ο Παύλος, εξπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα, κατά σάρκα, κατά την ανθρωπίνη του φύση. Και προσθέτει ο Θεοδόρητος και λέγει, του Δαβίδ μνημονεύσας άγαν αναγκαίος, το κατά σάρκα προστέθηκε. Πολύ αναγκαία προστέθηκε το κατά σάρκα όταν έκανε τη μνημόνευση του Δαβίδ. Είναι μη φύση μεν του Δαβίδ Υιός νομιστή, κατά χάριν δε του Θεού. Δηλαδή, με άλλα λόγια, μη νομιστή απλώς απόγονος του Δαβίδ, μόνον άνθρωπος, αλλά και παρακάτω να θεωρηθεί κατά χάριν Θεός. Είδατε? Δηλαδή ότι αυτό που τελευταία κάποιος αρχιεπίσκοπος κάπου έγραψε, εκτός Ελλάδος είναι, και έγινε σάλος πάνω στο θέμα αυτό, ώστε εκείνος που τον ήλεγξε αυτή τη στιγμή να έχει αφοριστεί. Για φανταστείτε τι είχε πει, ότι ο Ιησούς, είναι παλιά αίρεσης βέβαιος αυτή, δεν είναι καινούργια, έγινε Θεός εκ προκοπής. Πρόκοψε και έφτασε σε επίπεδα θεότητας. Τι πράγματα είναι αυτά? Τι πράγματα είναι? Χαλεπίκαιροι αγαπητοί μου, ας προσέχουμε. Όλες οι αρχαίες αιρέσεις έρχονται στο προσκήνιο. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε γνώση αυτών των πραγμάτων. Και το συμπέρασμα που λέει ο Ιερός Δαμασκηνός, ου περί ανθρώπου ψηλού ο λόγος ημίν. Ο λόγος εμάς δεν είναι περί ανθρώπου ψηλού, το ψι με γιώτα, δηλαδή γυμνού ανθρώπου, ότι είναι μόνον άνθρωπος. Όχι, τέλειος Θεός, τέλειος άνθρωπος. Είδατε πόσο επιμένω. Έτσι έχουμε τον Θεάνθρωπον Ιησού Χριστόν. Επί του Σταυρού βεβαίως δεν πάσχει η θεότητα, πάσχει η ανθρωπότητα, πάσχει η ανθρωπίνη φύση. Όταν σημειώσετε δε σημεία τα οποία έγιναν στο παρελθόν επίμαχα, πόσες γνώσεις έχει ο Ιησούς Χριστός? Πόσες γνώσεις έχει? Είναι τέλειος Θεός, τέλειος άνθρωπος. Έχει την Θεία γνώση ή έχει και την ανθρωπίνη γνώση? Ή έχει το Θείο θέλημα ή έχει και το ανθρώπινο θέλημα? Σας θυμίζω ότι αν πούμε ότι έχει μόνο ένα θέλημα, το Θείο θέλημα, είναι ο γνωστότατος εκείνος χαρακτηρισμός αιρέσεως, ο μονοθελητισμός.
Όπως έχει δύο ενέργειες, δύο, δεν έχει μία. Αν έχει μία μόνο τη Θεία, τότε είναι ο μονοενεργητισμός. Μίλησε γι' αυτά ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής. Αυτά εμφανίστηκαν σιγά σιγά με την πρόοδο της ιστορίας, της ιστορίας της Εκκλησίας. Αγαπητοί μου, ο Χριστός έχει δύο γνώσεις, έχει δύο θελήσεις. Να σας αναφέρω ένα μόνο μικρό παράδειγμα, ότι ο Χριστός έχει δύο γνώσεις. Όταν λέγει ότι ερωτηθείς πότε θα αποκαταστήσει την βασιλεία του, είναι στο πρώτο κεφάλαιο των πράξεων, και ο Κύριος είπε δεν είναι δικό σας θέμα πότε ο Θεός ορίζει αυτά, αλλά και στα Ευαγγέλια είναι κατοχωρημένο, ουδής γνωρίζει περί της ημέρας εκείνης και της ώρας ημί ο πατήρ. Εκεί σαφώς μάλιστα λέγει ούτε άγγελος ούτε ο Υιός. Δεν γνωρίζει ο Υιός την ημέρα της Δευτέρας του Παρουσίας, δεν γνωρίζει ως άνθρωπος, γνωρίζει όμως ως Θεός. Έτσι βλέπουμε να υπάρχουν δύο γνώσεις. Δεν είπε ψέματα ο Χριστός, μίλησε με την γνώση την ανθρωπίνη. Εάν βέβαια μιλούσε με την Θεία γνώση, θα έλεγε γνωρίζω αλλά δεν σας λέγω. Αλλά δεν σας λέγω. Γιατί αποτελεί μυστικό μόνο του Αγίου Τριαδικού Θεού. Γνωρίζω Πατήρ, γνωρίζω Υιός, γνωρίζω το Πνεύμα το Άγιον, γιατί είναι μία η ουσία. Ας προχωρήσουμε. Αν προσέξουμε, καθόλων το μήκος των επιστολών του Παύλου, όταν αναφέρεται εις τον Ιησού Χριστόν, προσπαθεί να επαναλαμβάνει τα ονόματά του και τους τίτλους του. Να σας πω ότι το στόμα του Παύλου ρεημέλει όταν αναφέρεται εις το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού. Από αγάπη δεν χορταίνει τον Ιησού Χριστόν, και όταν θέτει εκείνη την κτητική αντωνυμία, είναι ο μόνος που θέτει κτητική αντωνυμία μου, όπως η παραδείγματι του Κυρίου μου, μου, όχι του Κυρίου, του Κυρίου μου. Αυτό τι σημαίνει? Νομίζει κανείς ότι ο Ιησούς είναι ολόκληρος του Παύλου και δεν περισσεύει για τους άλλους ο Χριστός. Παύλε, ολόκληρο τον θέλεις τον Χριστό? Ο Χριστός μερίζεται αμερίστος. Είναι εκείνο που λέμε όταν μερίζομαι, κομματιάζουμε, μερίζομαι τον αμνών στη Θεία Λειτουργία, και λέμε ο μεριζόμενος και μη διαρούμενος. Βεβαίως δεν παίρνουμε ένα κομματάκι του Χριστού, παίρνουμε ολόκληρο τον Χριστό. Μερίζεται μεν ο αμνός, αλλά δεν διαιρείται όμως. Δεν διαιρείται, δηλαδή τον παίρνουμε ολόκληρο. Πάρετε έναν καθρέπτη, για να το πούμε με ένα παραδειγματάκι, σας προβάλλει το είδωλο του ηλίου. Όταν τον σπάσετε, σε όσα κομμάτια θέλετε, κάθε κομμάτι του καθρέπτου πάλι δείχνει ολόκληρον το είδωλον του ηλίου, όχι ένα κομματάκι επειδή έσπασε ο καθρέφτης, ολόκληρον το είδωλον του ηλίου. Έτσι και εδώ, είτε μεγάλο κομμάτι πάρω είτε μικρό, δεν έχει σημασία, παίρνω ολόκληρον τον Χριστόν. Έτσι μην νομιστεί ότι ο Παύλος κρατάει τον Χριστόν για λογαριασμό του. Ανθρώπινα το λέμε, δικό σου είναι ο Παύλε ο Χριστός, για μας δεν περισσεύει. Θέλει να δείξει ο Παύλος πόσο αγαπά τον Χριστόν. Τον αγαπά ώστε δεν θα μπορούσαμε ποτέ να μυθομετρήσουμε αυτό του το συναίσθημα, αυτή του την αγάπη. Και πηγαίνουμε εις τον τέταρτο στίχο, αγαπητοί, που λέγει του ορισθέντος Υιού Θεού εν δυνάμει
κατά πνεύμα αγιοσύνης εξ Αναστάσεως νεκρών Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Έχει τέτοια πείκνωση ο Παύλος στην έκφρασή του, μας εκπλήσει. Αλλά ίσως πούμε κάτι παρακάτω για αυτήν του την πείκνωση. Τώρα ωστόσο ας αποδώσουμε αυτόν τον στίχο. Και απεδείχθη ότι είναι Υιός του Θεού, διαδυνάμιος υπερφυσικής, που προήρχεται από το Πνεύμα το Άγιον, που μεταδίδει των αγιασμών. Και προπαντός απεδείχθη με την εκ νεκρών Ανάστασή Του, και αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός, που είναι ο Θεός μας, του Κυρίου ημών, θα πει ο Παύλος, που είναι ο Κυριός μας, είναι ο Θεός μας. Ας δούμε στίχο στίχο, λέξη λέξη. Του οριστέντος λέγει Υιού Θεού. Αυτό το οριστέντος τι σημαίνει? Αυτός που ορίστηκε, ναι, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, του διχθέντος, του αποφανθέντος, του κριθέντος, του ομολογηθέντος. Και όπως ακόμη, ναι, αυτό του διακηρυχθέντος Υιού του Θεού, δηλαδή ότι ήτο και διακηρύχθη, ήτο και διακηρύχθη, του διακηρυχθέντος, όχι ότι πρόκειται να διακηρυχθεί, αλλά ήτο αυτό που ήτο και τώρα διακηρύσσεται. Έτσι αυτό φαίνεται από πού? Από το εν δυνάμει, που θα πει από τις δυνάμεις που τον συνόδευαν. Λέει πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, από των θαυμάτων ον έπρατε, πολύς δυνάμεως απόδειξην παρεχόμενος, από τα θαύματα που έκανε και έδινε την απόδειξη ότι ήταν κάτοχος πολύς δυνάμεως. Κατά πνεύμα αγιοσύνης, που σημαίνει ότι είναι Υιός του Θεού από το Πνεύμα το Άγιον που έδιδε εις τους ανθρώπους, είπε στους μαθητάς του, λάβετε Πνεύμα Άγιον. Συνεπώς, ας μου επιτραπεί να πω τη λέξη διαχειριστής. Τη λέξη τη βάζω εντός εισαγωγικών, γιατί βεβαίως είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και το ένα πρόσωπο δεν διαχειρίζεται το άλλο πρόσωπο. Γι' αυτό βάζω σε εισαγωγικά. Ας μου επιτραπεί να πω, είναι διαχειριστής του Αγίου Πνεύματος. Λάβετε Πνεύμα Άγιο. Κρίνει πότε θα δώσει και σε ποιον θα δώσει το Πνεύμα το Άγιον. Ποιος? Ο ενανθρωπής σας Υιός του Θεού. Γιατί ως άνθρωπος το είπε αυτό. Όπως και υπεσχέθη να στείλει το Πνεύμα το Άγιον την ημέρα της Πεντηκοστής. Θα σας στείλω, λέει, άλλων παράκλητων. Και λοιπά και λοιπά. Η Πεντηκοστή μαζί με την Ανάσταση, που ευθύς θα το δούμε λίγο παρακάτω, θα μιλήσει ο Παύλος, είναι τα δυο αδιάσυστα τεκμήρια ότι είναι Υιός Θεού και Θεός. Αδιάσυστα τεκμήρια. Και μάλιστα λαμβώντα χώραν μέσα εις τον χρόνο, στην ιστορία. Και όπως σχολιάζει ο Ιερός Χρυσόστομος, από του Πνεύματος ούπερ εδίδου της πιστεύουση εις αυτόν και διού πάντας Αγίους επί. Είναι ο διαχειριστής, ξαναλέμε, του Αγίου Πνεύματος και δίδει το Πνεύμα το Άγιον δια να καθιστά Αγίους σε εκείνους που έδιδε το Πνεύμα του το Άγιον. Και ο Θεοδόρητος ορίστη και απεδείχθη του Θεού Υιός δια της υπό του Παναγίου Πνεύματος ενεργουμένης δυνάμεως. Ενήργη με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος, και εδώ αποδεικνύεται ότι είναι Υιός του Θεού. Πού, πώς? Κατά την ανθρωπίνη του φύση.
Και συνεχίζει ο Παύλος, εξαναστάσεως νεκρών. Είναι το δεύτερον αδιάσυστον επιχείρημα, ότι ο Ιησούς είναι Θεός. Από πού? Η εκ νεκρών του Ανάστασης. Αν ο Ιησούς ήτο σφετεριστής θείων ιδιωτήτων, όπως τον κατηγορούσαν οι άρχοντες, ξέρετε τι του έλεγαν οι άρχοντες, ομίλη κάποτε και πήραν πέτρες να τον λιθοβολήσουν. Και ο Κύριος λέγει, για ποιο καλό έργο με λιθοβολείτε? Και εκείνοι απήντησαν, είναι στον Ιωάννη 10,33, περί καλού έργου ου λιθαζομέν σε, δεν σε λιθοβολούμε για κάποιο καλό σου έργο, αλλά περί βλασφημίας. Και ότι εσύ άνθρωπος ον υπάρχον ποιείς σε αυτόν Θεόν, κάνεις τον εαυτό σου Θεό. Ας μου επιτραπεί να πω, καλώς κατενόησαν οι Εβραίοι τον Ιησού Χριστόν. Καλώς τον κατενόησαν. Αυτοί οι λόγοι δείχνουν ότι κατενόησαν τι έλεγε ο Ιησούς, ότι ποιείς τον εαυτόν σου Θεόν, κάνεις ίσο τον εαυτό σου με τον Θεόν. Άλλο πράγμα τώρα, ότι οι Εβραίοι δεν μπόρεσαν να προχωρήσουν περισσότερο, αλλά κατενόησαν όμως ότι ο Ιησούς ομίλει περί της θείας του φύσεως. Γιατί, ξέρετε τι λένε οι αιρετικοί, βρες μας λέει, πού είναι γραμμένο ότι ο Υιός είπε ότι είναι Θεός? Ακούτε? Κατενόησαν λοιπόν οι Εβραίοι και πήραν πέτρες. Τότε αν ήταν σφετεριστής θείων ιδιωτήτων ο Ιησούς, θα έπρεπε να πήγαινε εις τον πυθμένα του Άδου και της Κολάσεως. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αμαρτία από το να σφετεριστείς θείες ιδιότητες και να πεις στον εαυτό σου ότι είσαι Θεός. Αλλά ο Ιησούς δίνει δύο πράγματα. Την εκ νεκρών του Ανάσταση και την Πεντηκοστή. Προσέξτε αυτό, που σημαίνει ότι ο ουρανός δεν απεδοκίμασε τον Ιησούν ως σφετεριστήν θείων ιδιότητων, γιατί απλούστατα είχε αυτές τις ιδιότητες. Φύση είχε τις ιδιότητες, θα ήταν Θεός. Και έτσι, αν ήταν στην κόλαση, δεν θα αναισθήνετο, ή ακόμη δεν θα έδιδε σε 50 μέρες από την Ανάστασή του, δεν θα έδιδε την Πεντηκοστή. Θα πει Πεντηκοστή, έστειλε το Πνεύμα του Άγιο. Το είπε και το κάνει. Θα σας στείλω, λέει, το Πνεύμα μου το Άγιο και λοιπά και λοιπά. Είδατε? Και 10 μέρες μετά από την ανάληψή του. Συνεπώς, Ανάσταση και Πεντηκοστή κατοχυρώνουν το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού, ότι είναι τέλειος άνθρωπος και τέλειος Θεός. Συνεχίζει ο Παύλος, Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών, στο χωρίο που σας διάβασα. Και εννοεί ο Παύλος για όσα γράφει περί του προσώπου του Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι ο Κύριος ημών, ο Κύριός μας. Και Κύριος λέγεται μόνον ο Θεός, καθόλου το μήκος της Παλαιάς Διαθήκης. Ξέρετε το όνομα Γιαχβέ, Ιεχωβά, που το έχουν κάκιστα μεταφράσει οι χιλίαστε, θα πει Κύριος. Και μας λένε ανοητότατα, πονηρότατα, ότι γιατί δεν λέτε τον Θεόν Ιεχωβά, Γιαχβέ? Η απάντηση, πολύ απλή, δέχεστε Κύριοι την Καινή Διαθήκη? Βεβαίως τη δεχόμαστε, μάλιστα. Βρείτε μας μία φορά να αναφέρετε μέσα στην Καινή Διαθήκη το όνομα Γιαχβέ, Ιεχωβά. Ούτε μία φορά. Εάν λοιπόν εσείς δέχεστε μόνο το όνομα Ιεχωβά, πάει να πει ουσιαστικά ότι απορρίπτετε την Καινή Διαθήκη. Άρα λοιπόν, σαφέστατα δεν είσαστε όπως ισχυρίζεστε χριστιανοί, και μάλιστα για να εξαπατούν λένε ότι είναι και ορθόδοξοι χριστιανοί. Απλούστατα, το όνομα Γιαχβέ, αυτό το τετραγράμματον όνομα, δεν είναι τίποτε άλλο παρά οι λέξεις Κύριος,
όπως μεταφράζουν οι Εβδομήκοντα την Παλαιάν Διαθήκη. Αν το θέλετε, στη μετάφραση των Εβδομήκοντα δεν υπάρχει η λέξη Γιαχβέ, γιατί μεταφράζουν οι Εβδομήκοντα. Και τι αποδίδουν στη μετάφρασή τους? Κύριος. Και περνάει πια από τους ιερούς συγγραφείς της Καινής Διαθήκης κατευθείαν, δεν έχουμε μετάφραση, έχουν κατευθείαν γραφεί ο Κύριος. Συνεπώς, καθόλου το μήκος όπου αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή η λέξη, ο τίτλος Κύριος, αναφέρεται εις τον Θεόν, εις τον Γιαχβέ, εις τον Κύριον του Ισραήλ, εις τον Άγιον του Ισραήλ. Εδώ τώρα πώς ονομάζει τον Ιησούν ο Παύλος? Κύριον. Κύριος Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Αν έπρεπε να το μεταφράσουμε, θα το λέγαμε Ιησού. Τι θα πει Ιησούς? Ανθρώπινο όνομα. Χριστού. Τι θα πει Χριστός? Η ειδική αποστολή που έχει για τη σωτηρία των ανθρώπων, ο κεχρισμένος για κάποια αποστολή, του Κυρίου ημών, του Θεού μας. Έτσι τα μεταφράζουμε. Εξού και η μονολόγιστη προσευχή που λέμε, η οποία προσέξατε είναι κεριωτάτη. Κεριωτάτη. Κύριε Ιησού Χριστέ, παραλείπουμε το ΙΕ του Θεού για το σύντομο του πράγματος, έτσι λέγεται, ελεησόν. Αυτή η ευχή, Κύριε Ιησού Χριστέ, είναι οι τρεις τίτλοι του θεανθρωπίνου του προσώπου. Το Κύριε θα πει Θεός, Ιησού θα πει άνθρωπος, Χριστέ θα πει ειδική αποστολή για να μας σώσεις. Κύριε Ιησού Χριστέ. Και όλα τα αιτήματά μας, χωρίς να ξέρουμε τι μας συμφέρει, τι μας συμφέρει αλήθεια, να ζητήσω πλούτον και αν καταστραφώ, να ζητήσω να γίνω επιστήμον και αν εκεί πάθω κακό, τι να ζητήσω? Δεν ξέρω τι να ζητήσω. Γι' αυτό, επειδή δεν ξέρω, μόνο ο Θεός ξέρει τι να ζητήσω. Εξάλλου ένας ευθύδημος θέτει το θέμα στον Σοκράτη και ο Σοκράτης λέει, ξέρω εγώ τι να σου πω, την ευχηθεί στο Θεό. Ο Σοκράτης, ξέρω εγώ τι να σου πω. Και μάλιστα λέει, περίμενε, ύστερα από 400 χρόνια θα έρθει εκείνος που θα μας μάθει τι να ζητάμε. Τι να ζητάμε. Γι' αυτό λέμε, έτσι μας διδάσκει και η Γραφή, το ελεησόν με. Δεν ξέρουμε, δώσ' μου το ελαιός. Εάν μου δώσεις το ελαιός σου, αυτό περιέχει μέσα και τη συγχώρηση των αμαρτιών μου και τη σοφία και τον πλούτο και ό,τι είναι, ό,τι είναι, ό,τι είναι. Ελεησόν με. Δώσ' μου το ελαιός σου και να γίνω διάκονος, διαχειριστής των όσων μου δώσεις. Γι' αυτό είναι το καταστάλαγμα, η σύμπτυξη, θα λέγαμε η πεμπτουσία της προσευχής. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με. Την οποία πάντοτε πρέπει να λέμε. Πάντοτε. Όποτε μπορούμε. Όποτε μπορούμε. Όποτε έχουμε την δυνατότητα. Είναι δε σταχυολογημένη αυτή από, από τα Ευαγγέλια. Τι έλεγε παρακαλώ εκείνος ο τυφλός της Ιερικούς? Ιε Δαβίδ, ελεησόν με. Ιε Δαβίδ, ξέρετε τι σημαίνει? Χριστέ. Είναι ταυτόσιμο. Ιε Δαβίδ, ίσον Χριστός, Μεσσίας. Γιατί ο Υιός του Δαβίδ είναι ο Μεσσίας. Ο Μεσσίας είναι Υιός του Δαβίδ. Σταχυολογούμε λοιπόν από εκεί τα τρία αυτά ονόματα και λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν. Λοιπόν, γράφει ο Παύλος περί του Ιησού, διώκει ο Θεός αυτόν υπερύψωσεν. Γι' αυτό λέει και ο Θεός τον υπερύψωσε. Τι υπερύψωσε? Την ανθρωπίνη φύση, πάντα ηνωμένη μετά του Θεού Λόγου. Ο Χριστός είπε, σε ποιο Ευαγγέλιο που τελειώνει,
εδόθημη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Πάσα εξουσία. Δεν είχε ο Θεός την εξουσία? Ναι, πάντα την έχει, αφού νομούσες με τον Πατέρα και το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά δίδεται τώρα η εξουσία και εις την ανθρωπίνη φύση του Ιησού. Ακούτε, πάσα εξουσία μου εδώ και στον ουρανό και στη γη. Και χαρίσα το αυτό, είναι προς Φιλιππησίους αυτά που γράφει ο Παύλος, και χάρισε εις αυτόν όνομα, το υπερπάν όνομα, πάντα στην ανθρωπίνη φύση. Του χάρισε το υπερπάν όνομα. Το όνομα εκφράζει πρόσωπον ή αντικείμενο ή ό,τι είναι. Εδώ έχουμε πρόσωπα βέβαια, τα πολλά ονόματα, πρόσωπα. Το όνομα λοιπόν Ιησούς Χριστός είναι πιο πάνω από κάθε όνομα που ποτέ δόθηκε υπό των ουρανών. Είναι εν το ονόματι Ιησού, Ιησού παίρνει την ανθρωπίνη φύση, παν γόνι κάμψη, δηλαδή θα προσκυνήσει, επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα εξομολογήσετε ότι Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός. Κύριος Ιησούς Χριστός, θα το ξαναπώ, Κύριος Θεός Ιησούς άνθρωπος Χριστός, εκείνος που αναλαμβάνει το έργο της σωτηρίας μας. Ο Παύλος θέλει να πει και να τονίσει, θα πω, το είπα 10-20 φορές, μη μου λέτε ότι πάλι λέγω, είναι πράγματα τα οποία πρέπει να χωνέψουμε. Όπως οι καθηγητές, οι δάσκαλοι λένε πολλές φορές το ίδιο πράγμα, μόνο και μόνο για να γίνει κατανοητό αυτό ίσως με αυτάς. Θέλει να τονίσει την θεανθρωπίνη φύση, θεανθρωπίνη φύση του Ιησού. Και ό,τι δεν έγινε εκ προκοπής, ο Ιησούς, που σας είπα προηγουμένως, αλλά είναι εκ φύσεως Υιός του Θεού. Γιατί θα σημειώσει πάλι ο Παύλος, ως εν μορφή Θεού υπάρχον, ουχ αρπαγμόνι γήσατο και τα λοιπά. Δεν θεώρησε ότι έπρεπε να αρπάξει τη θεότητα, την είχε εκ φύσεως. Ως εν μορφή Θεού υπάρχον, ή το Θεός. Δεν έχει αρπαγμόν θεότητος, είναι ο Θεός. Αλλά τι, αυτόν εκένωσεν. Τι θα πει εκένωσεν? Άδειασε κατά λέξη. Όχι ότι αφήρεσε τη θεότητά του, αλλά περιέκρυψε τη θεότητά του. Γιατί το σχέδιο ήταν να απατηθεί ο απατής σας τον Αδάμ, ο διάβολος, να τον ανεβάσει στον σταυρόν, να τρίβει τα χέρια του από χαρά ο διάβολος, όπως και τα όργανά του, ότι επιτέλους το πρόσωπο που τόσο τους είχε ταλανίσει και έγινε αντικείμενο του φθόνου των, επιτέλους επί του σταυρού. Έπρεπε όμως να εξαπατήσει ο Υιός του Θεού τον διάβολον και τα όργανά του. Όταν όμως αναισθήθη, τότε ο διάβολος κατάλαβε την κατακράτος ήττα του. Εκείνο που παρατηρούμε στον Παύλο είναι, όπως σας είπα, αυτή η μεγάλη πυκνότητα, το είπα προηγουμένως, η μεγάλη πυκνότητα που διατηρεί στο λόγο του. Είδατε, είναι πυκνότατος. Αυτό θα το δούμε να λέγεται από τον Απόστολο Πέτρο, για να μην παρεξηγήσουμε. Λέγει ο Απόστολος Πέτρος, γράφει στη Δευτέρα του Επιστολή, ακούστε τι: καθώς και ο αγαπητός ημών αδελφός Παύλος, ο αγαπητός. Γιατί κάποια φιλολογία με κάτι κλιμέντια, όσοι ξέρετε, δεν θα εξηγήσω πιο πολύ, θέλησε να παρουσιάσουν τον Παύλο έκτρωμα και εχθρόν του Πέτρου. Ο αγαπητός ημών αδελφός Παύλος, κατά την αυτοδοθήσαν σοφίαν, σύμφωνα με τη σοφία που του δόθηκε, έγραψε ημίν, έγραψε σε εσάς, λέει στην καθολική του επιστολή, ως και εν πάσες τες επιστολές λαλών εν αυτές περί τούτων. Που για όλα αυτά τα πράγματα
τα λαλεί, ομιλεί, γράφει τις επιστολές του. Ενείς εστίν δυσνόητα τεινά. Υπάρχουν μερικά δυσνόητα, πυκνά, α τα οποία ή αμαθείς και αστήρικτη στρεβλούσι. Οι αμαθείς και αστήρικτοι διαστρεβλάνουν, ερμηνεύουν διαφορετικά, ως και τας λοιπάς γραφάς προς την ιδία αυτών απώλεια, όπως και όλες τις άλλες γραφές διαστρεβλώνουν για την απώλειά τους. Αν μου πείτε, τότε πώς? Έχεις ταπείνωση? Το κριτήριο είναι η ταπείνωση. Ρώτησε, δες τι ερμηνεία δίδει η Εκκλησία και τότε διασώζεσαι. Δεν φταίει ο Παύλος, φταίει ο δικός σου εγωισμός και η υπερηφάνεια. Αγαπητοί μου, εδώ θα τελειώσουμε, για να συνεχίσουμε πρώτα ο Θεός αρχές Οκτωβρίου.